Εν τω μεταξύ, πάμε να φτιάξουμε ένα άλλο μοτεράκι. Δεν είναι το ίδιο μοτέρ, δεν είναι από το αυτό που τουρμπίζω, είναι ένα άλλο. Αν θυμάστε κάποια στιγμή σας είχα πει ότι πήρα ένα μοτέρ που ήταν κουδούνι και είπαμε με τον αδερφό μου να το φτιάξουμε μαζί να γίνει έτσι καλό. Τώρα για διάφορους λόγους θα το φτιάξω εγώ. Ο αδερφός λοιπόν για διάφορους λόγους δεν μπορεί να το φτιάξει αυτό το μοτέρ, δεν προλαβαίνει. Οπότε θα το φτιάξω εγώ. Εδώ μπαίνει, οι επιλογές φαίνονται που μπαίνουν, δηλαδή εδώ και εδώ. Θα με τσίπησε το γαμημένο. Βασικά είναι εύκολο να κάνεις λάθος το ρωσάσμα, απλά να μην ξεχνάτε τη ροδέλα εδώ πέρα. Γιατί αν την ξεχάσετε δεν θα την ποτέ. Όχι, συγγνώμη, μπαίνει, αλλά δεν δουλεύει σωστά μετά κάτι. Πετάει ταχύτητα. Λοιπόν, εδώ το είχα ξαναπεί και την άλλη φορά. Τα πυράκια γύρω-γύρω είναι 4 ίσια και ένα μακρύ. Εγώ έβαλα κατά λάθος τον κοντό μέσα στην τρύπα του μακριού. Το έβγαλα εύκολα βέβαια με αέρα. Φύσηξα και πετάχτηκε. Αλλά προσέχετε μην τα βάλετε λάθος. Στο τέλος κάθονται όλα στα ίσια. Απλά αυτή εδώ η τρύπα είναι πιο βαθιά από όλες τις άλλες. Λοιπόν, αυτή η βίδα. Έξω. Αυτή εδώ η μπιέλα είναι. Οχ, ανάποδα τη βάζω, παιδιά. Από την άλλη μεριά πάει το γρανάζι. Αυτή λοιπόν εδώ η μπιέλα, παιδιά. Λοιπόν, είναι μια μπιέλα με διαδρομή 54 και το πιστονάκι που θα βάλουμε high speed και με τσέπες εδώ και τι τσέπες λέμε τώρα, χαμός, είναι 56, είναι της NSA. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο θέλει εδώ μέσα, το κλείνω. Δεν έχω ιδέα. Το κακό απλά είναι ότι δεν το έχω λύσει εγώ το μοτέρ και δεν είμαι σίγουρος τι θα καταφέρω τώρα εδώ. Καλά. Χαίρετε. Πού πήγε το υπόλοιπο, ρε μάνα? Τι έγινε εδώ?
βρέθηκε αυτό εδώ που πετάχτηκε. Λέω να πάω να παίξω ένα τζόκερ. Δεν είναι τα χιλιοστά λεπτά. Κάτι λιγότερο από 100 κιλικά. Μαλάκα. Βγέλα. Έχει τραβώσει ο άξονα, μα τράκαρε τελικά πολύ. Λεκάνη νούμερο 2. One hour later. Κολλημένη γάμο. Ρε μαλάκα, αυτό είναι άστρα μαλάκα. Σε μαλάκας. Δώσε μου λίγο αβάντο ρε, πως την αποβγάζω. One hour later. Τέρμα. Πέφτει κάτω και τα μισά. Δεν ξέρω πως μπαίνουνε ρε πούστο. Τα είχα κάνει εγώ όλα αυτά στο προηγούμενο, παιδιά. Από ό,τι φαίνεται τα είχα κάνει. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε δύο τάκους να στήσουμε το μοτεράκι. Το μπάκι τώρα το περνάμε ή μετά. Τώρα. Κουμπλέ νομίζω. Αλλά και σαν ξεχνάω τίποτα, τη γαμίσαν. Δεν είναι ότι ξέρω. Άλλοι βλέπουν τα κομμάτια και λένε «Ωχ, αυτό εκεί, αυτό εκεί». Βλέπουν εδώ και τους λείπουν πράγματα. Εγώ δεν το ξέρω. Τώρα εδώ μέσα παίρνει κι άλλα πράγματα. Έτσι άδειο με είναι αυτό. Τι να πω ρε φίλε. Προφανώς μένει άδειο. Γιατί δεν μπορούσα να περάσω το αξονάκι. Το γρανάζι ξέρω εγώ. Μπαίνει δηλαδή, αλλά όχι τόσο εύκολα όσο κάνεις ανάμιζα. Νομίζω δηλαδή την άλλη φορά έτσι είχα κάνει μαλακία.
Σίγουρα κάποιο λάθος κάνω, αλλά πάμε τώρα. Κρατηθείτε, θα κοπανίσω. Ας ελπίσουμε ότι τα έχω βάλει όλα μέσα. Λοιπόν. Ήταν λίγο βιασμένο το μοτεράκι. Εδώ χελικό είναι, ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, μιλώντας για βιασμό κινητήρα, έγινε αυτό που περίμενα. Το είχαμε πει δηλαδή, ότι θα βάραγε μπιέλα το μοτεράκι που έφτιαχνα. Καθώς πήγαινα στο λιμάνι για να πάρω το πλοίο, να κατέβω για ένα διήμερο στο νησί, το πίεσα πολύ, όχι ότι έφταιγε αυτό δηλαδή, αλλά το πίεσα πολύ και βάρισε μπιέλα. Έκανε ένα κράτημα στην αρχή, ένα κάτι σαν μπούκωμα τέλος πάντων, κάτι και βάρεσε μπιέλα, καληνύχτα, γεια σας, πάμε για άλλα, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, έχω κοιτάξει όλα τα υπόλοιπα, δεν φαίνεται να έχει κάτι άλλο, βαλβίδες, καδένα, χρονισμός, το βολάν, είναι όλα κομπλέ, δεν, δηλαδή μην τύχουν και το βολάν έχει, δεν ήταν σφιγμένο κτλ, είναι όλα κομπλέ. Αφού λοιπόν τα κοίταξα όλα, πιθανολογώ ότι είναι η μπιέλα. Κάνε ένα περίεργο θόρυβο. Αφού κάναμε και ένα μπανάκι και πιάμε και ένα καφεδάκι, έρχεται το πλοίο, οπότε πάμε να φύγουμε. Ω, από την καλύτερη ώρα αυτό. Τώρα για τις επιδόσεις του, επειδή στο προηγούμενο βίντεο έτσι πολλοί μπήκαν και είπαν τις απόψεις τους. Εντάξει παιδιά, γράφετε κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν ξέρω, για μένα, από τη δικιά μου εμπειρία ας πούμε, εγώ δεν έχω δει ποτέ κατοστάρι παπί, μαμά 97 κυβικά να πιάνει 100 χιλιόμετρα. Βέβαια τότε δεν είχαμε GPS να μετρήσουμε και τα μετράγαμε με κοντέρα από εδώ και από εκεί, καθόμασταν δίπλα σε κανένα αυτοκίνητο, σε καμιά άλλη μηχανή. Αλλά όλα τα κοντέρ κλέβουν τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον αυτό, βάλτε ένα GPS ας πούμε και σε αυτοκίνητο να δείτε. Όλα τα κοντέρ κλέβουν. Εγώ όσα αυτοκίνητα είχα, μηχανάκια, όλα κλέβαν από 10 χιλιόμετρα. Ειδικά στις υψηλές ταχύτητες. Δεν μπορεί ένα μηχανάκι 100 κυβικά, 97 κυβικά με μια φιλτροχάνη ας πούμε που μπήκε και έγραψε ο άλλος να πιάνει 100 χιλιόμετρα. Okay. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται απίθανο. Καταρχήν το πιο απλό ρε παιδιά, εξαρτάται μέχρι και τι λάστιχα φοράς ας πούμε. Αν φοράς ας πούμε χαμηλοπρόφιλο λάστιχο ας πούμε στο μηχανάκι, αν φοράς ξέρω εγώ βάζουν κάποιοι λάστιχα διαράκια. Αυτό αλλάζει τη συνολική διάμετρο της ζάντας. Το κοντέρ σου εκείνη τη στιγμή γράφει άλλα ντάλα. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση ας πούμε, σαφώς ακόμα και μέχρι και από εκεί χάνεις ας πούμε, οπότε ξέρω πόσα κιλά είσαι. Εγώ είμαι 80 κιλά ρε παιδιά. Ο άλλος μπορεί να είναι 40, να πούμε. Εντάξει, δηλαδή, αυτός άμα καβαλήσει ένα μηχανάκι, το ίδιο θα πάει το μηχανάκι το δικό μου και το ίδιο θα πάει εκείνο, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ούτε ένα μηχανάκι
56 χιλιοστά που έγραψε ένας άλλος να βγάζει 132 χιλιόμετρα. Παιδιά, 150 χιλιόμετρα βγάζει το XT. Το XT είναι 600 κυβικά. 600 κυβικά και πιάνει 150 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Δηλαδή, ένα παπάκι το οποίο είναι 125 κυβικά ή 130 κυβικά, ας πούμε, βγάζει 130 χιλιόμετρα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί. Μου φαίνεται δύσκολο έως ακατόρθωτο. Δηλαδή, ένα μηχανάκι για να βγάλει τόσα πολλά χιλιόμετρα, ας πούμε, πρέπει να κάνει σπαγιά στα μάτια. Εν τω μεταξύ, δηλαδή, οκ, 56 χιλιοστά. Με τι διαδρομή βγαίνει, με τι πιστόνι, με τι κεφαλή, με τι βαλβίδες, με τι κεντροφόρο. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Και μετά αρχίζει και λέει ο άνθρωπος, Εύα έχει ελαφρωμένο στρόφαλο, με μπιέλα τάδε, με κεντροφόρο πέμπτο στάδιο, με καρμπιρατέρ τάδε. Εντάξει, παιδιά, αυτό το μοτέρ εγώ το έφτιαξα, ένα πιστόνι και ένα κύλινδρο πήρα. Έτσι, δεν άλλαξα τίποτα άλλο. Ένα πιστόνι και ένα κύλινδρο. Αυτό ήταν. Τα άλλαξα, έβγαλε αυτά που έβγαλε, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι πολλά ή αν είναι λίγα. Εμένα για GPS, μετρημένο δηλαδή με GPS, για αυτό το μαστόρωμα που έχω κάνει εγώ που είμαι κεραστέχνης, εντάξει, εγώ είμαι ικανοποιημένος να πω την αλήθεια. Θα ήθελα να μην σπάσει, αλλά αυτό ήταν σχεδόν σίγουρο εφόσον η μπιέλα ήταν 18 χρονών, ας πούμε, ήταν η μπιέλα που είχε από τη μάνα του το μηχανάκι. Εντάξει, απλά θα ήθελα να μην μου σπάσει σε φάση που πρέπει να το οδηγήσω δηλαδή. Γιατί αναγκάστηκα να πάω μέχρι το λιμάνι και μέχρι το χωριό, μέχρι το σπίτι και μετά να ξαναγυρίσω πίσω και να το ξαναφέρω και στο σπίτι, ας πούμε. Έκανα τόσα χιλιόμετρα με βαρεμένη μπιέλα. Εντάξει, ελπίζω να μην έχει γρεζιάσει όλο μέσα. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό κάποια στιγμή. Θα το ανοίξω, θα δούμε τι έχει πάθει. Έτσι και όσο θα δανειστώ κάποια κομμάτια από αυτό, καμπάνα του φύγου κεντρικού, που κάποιοι μου λένε να την καταργήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, θα το ψάξω. Έτσι, οπότε από εδώ και πέρα, δηλαδή, συνέχεια έχει ως εξής. Θα φτιάξω αυτό το μοντεράκι, θα το βάλω πάνω σε αυτό το μηχανάκι και θα δούμε πώς θα πάει. Και όλα τα άλλα που είπα χωρίς παρεξήγηση. Απλά εμένα μου φαίνεται αδύνατο. Ρε παιδιά, για μένα δεν γίνεται, ας πούμε. Εντάξει, αν δεν το δω, ας πούμε, μετρημένο με ένα GPS, να το δω μπροστά μου να πιάνει τα χιλιόμετρα, εγώ νομίζω ότι δεν γίνεται. Μακάρι να γίνεται. Μακάρι να τα πιάνει. Οπότε είναι αυτό που λένε πεδίον δόξης λαμπρό. Εδώ είμαστε να το κάνουμε. Είπαμε. Η συνέχεια, θα φτιάξω αυτό το μοτέρ, θα το βάλω πάνω στο μηχανάκι και θα δούμε τι θα γίνει.